αχνίζει γη της Θράκης στις αυγής το πρώτο φως. Είναι αυτό το ίδιο φως που γέννησε τον Ορφέα. Η μουσική του έκανε τα πουλιά να προστρέχουν στο καλεσμά του και τα ψάρια να βγαίνουν από το νερό για να τον ακούσουν μαγεμένα. Πολλά εκατομμύρια χρόνια βαραίνουν στη γη της Θράκης. Το μαρτυρούν τα απολιθωμένα φύλλα της Δριός και του Κισού, τα δόντια σαρκοβόρων ψαριών και τα κοχύλια. Το απολιθωμένο δάσος του Φυλακτού, ηλικίας 40 εκατομμυρίων χρόνων. Και το άλλο, στην παραλία της Μάκρης. Εκεί που θέλει ο θρύλος να κατοικεί ο Κύκλοπας. Από αυτή τη σπηλιά ατένιζε τα πέλαγα και συνομιλούσε με τον πατέρα του, τον Ποσειδώνα. Το όρος Σάος της Αμοθράκης ήταν η αγαπημένη του κορυφή όταν άφηνε το βασίλειο των Βυθών. Από εδώ παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τον πόλεμο της Τρίας και διασκέδαζε με τα καμώματα των ανθρώπων. Θύμωσε τρομερά όταν έμαθε πως ο Οδυσσέας τύφλωσε το γιο του Πολύφημο. Του έκοψε το δρόμο της θάλασσας και τον καθήλωσε σε παράξενους τόπους. Η χώρα της Θράκης γεννάει θρύλους. Εδώ ήρθε ο Ορέστης με ματωμένα χέρια από το φόνο της μάνας του Κλυταμνίστρας και το εραστή της Αίγης του. Το μανδύο των δελφών του συμβούλευσε να βρει τη χώρα αυτή που ενώνονται τρία ποτάμια, να λουστεί στα νερά τους. Μόνο έτσι θα έβρισκε την πολυπόθητη κάθαρση. Και ήρθε εδώ, στη χώρα της Θράκης, στη χώρα των νερών. Εδώ που ενώνουν τα νερά τους ο Εύρος, ο Άρδας και ο Τούντζας. Έτσι έγινε ο καθαρμός της ψυχής και του μυαλού του. Ακόμη και ο Ηρακλής εδώ κατέφθασε προκειμένου να δαμάσει τα άγρια άλογα του Διομήδη. Αυτά που όταν έπιναν από τα νερά του Κόσυνθου ποταμού γινόταν ανθρωποφάγα. Οι Θράκες πάντα είχαν άρρηκτη σχέση με τα άλογα.